θεωρείται το έναυσμα του πολέμου. Παρακάτω. Ποιοι ίδρυσαν την Κέρκυρα? Οι Κορίνθοι. Γιατί επιβλήθηκαν εύκολα οι δωρείες μετά την κάθοδό τους? Γιατί είχαν το σίδηρο σαν όπλο. Ποιος έκανε τη δημοκρατική μεταρρύθμιση στην Αθήνα? Ο Κλισθένης. Πώς αλλιώς ονομάζονταν η Αθηναϊκή Συμμαχία? Παρακάτω. Πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία. Η Αθηναϊκή Συμμαχία. Παρακάτω. Ποιος νομοθέτησε την Εκκλησία του Δήμου το 1921? Ο Σόλωνας. Όχι. Ο Κλισθένης. Όχι. Ο Πισίστρατος. Όχι. Παρακάτω. Πότε άρχισε ο Πελοποννησιακός πόλεμος? Το 431. Σε ποια πόλη διεξάγονταν τα Πίθια? Στην Κόρινθο. Τα Πίθια. Στην Κόρινθο. Στους Δελφούς, παρακάτω. Ποιος ήταν ο αρχηγός των Αθηναίων στη Μάχη των Πλατεών? Ο Πασανίας. Ποιος βασιλιάς της Σπάρτης πολιόρκησε το 494 το Άργος χωρίς όμως επιτυχία? Παιδιά, απαντήσατε σωστά σε 7 ερωτήσεις και παίρνετε από αυτή την τελευταία ενότητα 14 βαθμούς. Εσείς, παιδιά, σε τι θέλετε να ερωτηθείτε? Μυθολογία. Ωραία, έχετε ένα λεπτό καιρό. Πάμε. Ποια θεά είχε και τις προσωνυμίες? Παλάς, Γλακιώτης, Τριτογένεια. Αθηνά. Ποιος θεός είχε και τις προσωνυμίες? Νεφελιγερέτης, Ξένιος, Ικέσιος. Τουδίας. Ποιος θεός λεγόταν Κεφίβος ή Λοξίας? Απόλλων. Ποιοι ήταν οι εκατόνχειρες? Ήτανε τα παιδιά. Παρακάτω. Ποιος θεός μόλις γεννήθηκε έκλεψε ένα κοπάδι? Ο Ερμής. Ποιος έκτισε την Ακρόπολη της Θήβας? Ο Κάδμος. Ποιοι μυθολογικοί ήρωες έσπηραν σε ένα χωράφι και φύτρωσαν ένοπλοι πολεμιστές? Οι Αργοναύτες. Τι ήταν ο μύτος της Αριάδνης? Ήταν... Παρακάτω. Ο μύτος της Αριάδνης. Ποιοι γίγαντες έκλεισαν τον Άρη σε ένα χάλκινο πιθάρι? Παρακάτω. Πώς λεγόταν ο τόπος τιμωρίας του Άδη? Ο Τάταρος. Ποια ήταν τα αδέλφια της Ελένης? Παρακάτω. Ποιος θεός μεταμορφωμένος σε κάπρο σκότωσε τον Άδωνη? Παρακάτω. Ποιος μαζί με τον Θησέα προσπάθησε να κλέψει την Περσεφόνη? Απαντήσατε σε 6 ερωτήσεις σωστά.